Ξέρετε, αυτή η πρόταση Μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην είμαστε ειλικρινείς, το μόνο που προσφέρει να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πέσει. Χιόνισε, κύριε Τσίπρα, και σας βγήκε. Γιατί αλλιώς δεν ξέρω τι αφορμή θα βρίσκατε. Φυσικά, εμείς δεν έχουμε διλήμματα στις προτάσεις Μομφής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ψηφίζει την πρόταση, καταψηφίζει μάλλον την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, που ακολούθησαν απαρέγκλιτα, με παραλλαγές, και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και επομένως και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πω παρακάτω, γιατί ορισμένοι εμφανίζονται με παρθενογέννηση σήμερα. Εμείς όμως κυρίως την πρόταση Μομφής, για παράδειγμα, την κάναμε στο Σύνταγμα. Που όλες οι στρατιές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σήμερα εκεί. Αμφιβάλλω αν υπήρχε κανένας εκπρόσωπος. Γιατί η πραγματική Μομφή μπορεί και πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον ελληνικό λαό, γιατί όπως γνωρίζουν άπαντες, το παιχνίδι είναι στημένο μέσα στη Βουλή. Εμείς λοιπόν καλούμε τον λαό την αγανάκτηση, τη δικαιολογημένη που νιώθει, όχι μόνο για τα τελευταία γεγονότα, αλλά συνολικά από την πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις, να την μετατρέψει σε οργάνωση, αγώνα, δράση, διεκδίκηση, για να αποσπάσει και να βάλει δρόμο για μια συνολική ανατροπή. Θέλουμε να απευθυνθούμε στον κόσμο κυρίως, γιατί εδώ είναι τα πράγματα οριοθετημένα, και να τον καλέσουμε να σκεφτεί και να αξιοποιήσει την εμπειρία του, ιδιαίτερα των τελευταίων 10-12 χρόνων, αλλά όχι μόνο. Κυρίως όμως, τι δείχνει αυτή η εμπειρία? Να το πούμε, οι κυβερνήσεις φεύγουν, λέει το τραγούδι, και οι αγάπες μένουν, αλλά οι κυβερνήσεις αλλάζουν και η ίδια πολιτική παραμένει. Και παραμένει μάλιστα και χειροτερεύει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Γιατί, αλήθεια, όσες κυβερνήσεις πέρασαν, μην πάω παλιότερα, να πάμε τα τελευταία χρόνια, είτε είχαν λέγονταν δεξιές, είτε κεντροδεξιές, είτε αριστερές, είτε μείγμα, πολύ ενδιαφέρον μείγμα, όλα αυτά τα σχήματα ουσιαστικά κινήθηκαν στην ίδια πολιτική κατεύθυνση. Και αν θέλετε να το πούμε και πιο απλά, ένα μνημόνιο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, δύο μνημόνιο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ΛΑΟΣ και δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήτανε, τρίτο μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, προοδευτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και με την συνένεση όλων των υπολείπων πριν ΚΚΕ. Γιατί? Για αυτό είναι ένα ερώτημα που καλούμε το λαό να το απαντήσει κυρίως. Εμείς θα πούμε τη γνώμη μας. Γιατί αυτός ο μεγάλος και σκληρός καυγάς, ψεύτικος κατά τη γνώμη μας, ψευτοκαυγάς, όχι ότι δεν έχει βάση, γιατί όλος αυτός, και σε τελευταία ανάλυση η ίδια πολιτική συνεχίζεται και, λέω, χειροτερεύει για τα λαϊκά στρώματα. Στα χωριό μου λένε, γιατί όλοι πίνουν νερό από την ίδια βρύση. Και ακριβώς ισχύει. Ποια είναι η ίδια βρύση? Είναι το καπιταλιστικό σύστημα. Ποιος από όλους εδώ που η κυβέρνηση αμφισβήτησε το καπιταλιστικό σύστημα? Κανένας. Έχει νόμους το καπιταλιστικό σύστημα? Έχει. Και ο νεοφιλελευθερισμός καπιταλισμός είναι, κύριε Τσακαλώτο. Και το ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι κάτι άλλο. Ούτε υπάρχουν άλλες μορφές καλύτερες εκμετάλλευσης των εργαζομένων, θυσίας των λαϊκών αναγκών για να βγαταίνουν τα κέρδη του κεφαλαίου, να το πω έτσι με τέτοια γλώσσα. Γιατί όλοι σας και εδώ πρέπει κάποτε να λογαριαστούμε και ειλικρινά επιτέλους. Όλοι σας είστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πίνετε νερό στο όνομά της, τη δοξάζετε και ρωτάμε εμείς. Πρωταγωνιστείτε μάλλον. Ποιος θα εφαρμόσει πιο γρήγορα τις οδηγίες που είναι αντιλαϊκές, που είναι βάρβαρες, που καθορίζουν την κυρίαρχη πολιτική, που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, και μετά κάνετε και τον καμπόσο ότι έχετε μεγάλες διαφορές.
Και αυτό φαίνεται πιο κραυγαλαία σε ό,τι αφορά το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η αντιπαράθεση λοιπόν? Η αντιπαράθεση είναι ποιος θα υπηρετήσει καλύτερα αυτά τα συμφέροντα. Γιατί μη μας πείτε τώρα όλοι ότι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργάτη, του αυτοαπασχολούμενου, του νέου επιστήμονα κλπ. Είναι ίδια με τα συμφέροντα των μονοπωλίων, με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, του κεφαλαίου, να το πούμε έτσι. Ξέρετε, γράμματα ξέρετε. Είναι αντιτιθέμενα τα συμφέροντα. Και αυτό το γνωρίζει ο κόσμος από την εμπειρία του. Δεν μπορεί και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Ο σκύλος θα είναι μόνιμα χορτάτος και η πίτα θα είναι υπέρ του και οι άλλοι το πολύ πολύ να πάρουν κανένα ψίχουλο. Έτσι είναι τα πράγματα και μην κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε, εκτός αν έχουμε περάσει, κύριε Υπουργέ, σε μια ταξική κοινωνία όπου όλος ο κοινωνικός πλούτος μοιράζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού. Τώρα, να πάρουμε λοιπόν, έχουμε άδικο εμείς, που λέμε ότι όλες οι πολιτικές, ακόμα και στο Χιονιά και αλλού κλπ, έχουν σχέση με την ίδια τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. Εμείς καλούμε τον κόσμο να σκεφτεί. Ας ξεκινήσουμε με τη χιονόπτωση. Ξέρετε, στο τέλος θα φτερνίζεται ένας και θα λέτε φταίει η κλιματική αλλαγή. Μα καλά είστε σοβαροί. Πρώτη φορά ρίχνει χιόνια στην Αθηνά. Πρώτη φορά ρίχνει χιόνια στην Ελλάδα. Πού ζείτε, αφού τα ξέρετε? Ποια κλιματική αλλαγή? Αυτή φταίει που παρέλυσε όλος ο κρατικός μηχανισμός, που δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα, που παραλίγο να πεθάνει κόσμος, που κόπηκε το ρεύμα κλπ. Κλπ. Αυτό φταίει? Όχι βέβαια. Και η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται εδώ είναι να μην θίξουμε τα ιερά και τα όσια. Ότι σε αυτό που φταίει είναι η διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με όλα τα κουσούρια που τις φορτώνει και φυσικά πρώτη την ευθύνη και τεράστια ευθύνη έχει και η Νέα Δημοκρατία. Όμως γιατί? Τι έγινε αλήθεια με το μοντέλο σας όλων των αυτοκινητόδρομων που παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες, σας πούλησαν? Οι ιδιώτες, άκουσα εδώ διάφορες δικαιολογίες και τους βάλαμε πρόστιμο. Σιγά τα ΟΑ, κύριε Θεοχάρη. Σιγά τα ΟΑ. Πόσα δις είχαν κέρδη? 3 δις είχαν τα τελευταία 2 χρόνια. Θα δώσουν και 300 εκατομμύρια σε αδυνομή, σε ατάλληλο. Λέω ένας εργαζόμενος. Σιγά την τιμωρία. Εκτός και αν υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Γράφονται, αλλά δεν είμαστε σίγουροι και γι' αυτό εμείς μιλάμε υπεύθυνα. Τι έγινε αλήθεια ο αποτελεσματικός ιδιωτικός τομέας ή τι έγινε αλήθεια το κράτος το αποτελεσματικό, γιατί ευθύνη έχουν και οι δύο. Γιατί όμως, και μια και μιλάμε για το κράτος, κύριε Τσακαλώτο, απευθύνομαι κυρίως σε εσάς, το κράτος δεν είναι επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Το κράτος είναι σκληρό και ταξικό και δεν άλλαξε ποτέ μέσα στον καπιταλισμό. Το κράτος είναι η οργανωμένη ταξική κυριαρχία. Τρεις λέξεις είναι. Και η κυριαρχία είναι της αστικής τάξης. Αυτήν υπηρετήσατε όλοι. Γιατί λοιπόν τα λέμε αυτά? Γιατί ενώ το κράτος είναι ικανό να παραδίδει τους αυτοκινητόδρομους, να φέρνει νόμους σε χρόνο μηδέν, να λύνει προβλήματα υπέρ των μονοπωλίων, τότε δεν είναι ικανό, όμως δεν είναι ικανό να διασφαλίσει τι? Τις λαϊκές ανάγκες, να διασφαλίσει αυτό που λέγεται πολιτική προστασία. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό? Δεν δίνει, δεν είναι στον προσανατολισμό του. Γιατί απαιτούνται κονδύλια, απαιτείται σχεδιασμός, γιατί απαιτείται ιεράρχηση και ιεράρχηση όλων όσων υπηρετούν το σύστημα και λένε ότι η κινητήρια δύναμη του συστήματος είναι το κεφάλαιο. Ας σταματήσουν οι εργαζόμενοι να δούμε ποιος είναι η κινητήρια δύναμη. Δεν κουνιέται τίποτα. Λένε λοιπόν ότι επομένως προτεραιότητα είναι αυτά και όχι αυτά που μας λέτε εσείς, δηλαδή η διασφάλιση της ζωής των εργαζομένων. Ηλεκτρικό ρεύμα. Από παραδείγματα. Γιατί κάθε φορά και ιδιαίτερα τώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στην Ανατολική Αττική, γιατί κόβεται το ρεύμα από κόσμο ακόμα 4 και 5 και 6 μέρες
Τι κάνει ο κρατικός σε πορεία ιδιωτικοποίησης, δε διε, για να κάνει να εξυπηρετήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους που θησαυρίζουν, είναι ταχύτατος για τα δίκτυα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι δεν είναι? Όμως, για να αντικαταστήσει και να αποκαταστήσει αρχαία δίκτυα που σχετίζονται με τις ανάγκες του λαού, είναι αναποτελεσματικός. Δεν μπορεί εκεί και έχει προβλήματα. Σε όλους τους τομείς, όπως ονομάζεται πολιτική προστασία, που αφορούν τη ζωή του λαού, και εννοούμε του λαού του εργαζόμενου, γιατί οι άλλοι έχουν πολλές εναλλαγές, με 16 και 20 σπίτια και αμύθιτο πλούτο. Σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες που καταστρέφουν κόπους μιας ζωής του λαού, που αφήνουν και πολλούς νεκρούς. Υπάρχει η ίδια κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί? Γιατί, αλήθεια, δώστε μια εξήγηση. Γιατί εδώ και, να μην πω, πάω από τη δεκαετία του 60, ας πάμε στα τελευταία χρόνια, 20-30, γιατί κάθε φορά που συμβαίνουν τέτοια καιρικά ή φυσικά μάλλον φαινόμενα, γιατί υπάρχει ακριβώς η ίδια η κατάσταση? Γιατί, ξαναλέμε, δεν ιεραρχούνται οι λαϊκές ανάγκες σαν πρώτο θέμα. Άρα ιεραρχούνται από το σύστημα, και ας λένε διάφορα άλλοι, ιεραρχούνται τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και τι έχουμε, θα σας πω το... Λοιπόν, μάτι μάντρα. Φταίει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Χιόνια πυρκαγιές. Φταίει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ποιος είναι στο πυρόβλητο? Και κυρίως μιλώ για αυτούς που παριστάνουν τους προοδευτικούς. Δεν είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα? Δεν είναι οι νόμοι του? Δεν είναι αυτή η πολιτική? Κουβέντα δεν ακούγεται γι' αυτό. Το πολύ πολύ και το πιο ριζοσπαστικό εντός 8 εισαγωγικών ποιο είναι? Είναι οι ιδεολειψίες της Νέας Δημοκρατίας. Τα ίδια λέει και η Νέα Δημοκρατία. Θα τα πάρω όλο και... Θα πάρετε αφήνω όλο το χρόνο, κύριε Παφίλη, εντάξει. Okay. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Πρωθυπουργό. Και το τι συμβαίνει τώρα, για να πω και κάτι επίκαιρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πρόταση δυσπιστίας και μομφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα κάνει πρόταση, όχι πρόταση, υποταγής και στήριξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν θεωρεί επιλέξιμα τα αντιπλημμυρικά και όλα τα υπόλοιπα που σχετίζονται με τον απλό λαό. Ταυτόχρονα δεν βγάζει κουβέντα για το σύστημα και πάει να τα φορτώσει ότι σε όλο τον κόσμο είναι καλά και μόνο στην Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά και φταίει η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά και επιτάχυνε την αντιλαϊκή πολιτική. Αλλά όμως αυτό δεν είναι για το παρελθόν και για το σήμερα. Είναι και για το μέλλον, το τι πρόκειται να κάνει. Πανδημία, εγκληματική διαχείριση. Όποιος δεν το βλέπει, νομίζουμε ότι δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας. Ένα και ένα κάνουν δύο. Το τι συνέβη με το κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, που τόσα χρόνια το έχετε εγκαταλείψει όλες οι κυβερνήσεις, το τι συνέβη με τα εμβόλια, το τι συνέβη με μια σειρά πράγματα. Εδώ όμως βγαίνει και κάτι μεγαλύτερο. Και πρέπει να το σκεφτεί ο κόσμος. Για ολόκληρη την ανθρωπότητα, για όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Τι αποδείχτηκε πλέον? Η βαρβαρότητα και η απανθρωπιά του ίδιου του συστήματος. Και από όσα γράφονται, θα μπει κανένας για τα εμβόλια και τι θα πω. Και για τα εμβόλια. Ναι, βγήκαν τα εμβόλια γρήγορα. Βέβαια ήταν από πριν. Αλλά δεν είχαν κέρδη πριν. Δεν υπήρχε πανδημία. Έτσι γράφεται. Όμως πώς βγήκαν? Ποιος τα πλήρωσε, αλήθεια? Δισεκατομμύρια επιδοτήσεις στα μεγάλα μονοπόλια και στις φαρμακευτικές εταιρείες. Δισεκατομμύρια. Από πού βγήκαν αυτά? Από τη φορολόγηση του κεφαλαίου? Όχι. Από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τη φορολογία των λαών. Και ο ανταγωνισμός έφτασε στα ύψη. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν στην υγεία? Θα να τα πω, τα έχουμε πει 100 φορές. Γιατί υπάρχει εμπορευματοποίηση? Γιατί η υγεία του ανθρώπου δεν θεωρείται κοινωνικό αγαθό. Θεωρείται προϊόν κέρδους. Έτσι είναι. Και γιατί η υγεία, όπως και η παιδεία και άλλοι κοινωνικοί τομείς,
ζυγιάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις όλες στη λογική του κόστους και του ωφέλους. Μάλιστα, κόστος και όφελος εν μέσω πανδημίας. Δεν μιλάω για τα εκατομμύρια νεκρούς κλπ. Κόστος λοιπόν, είπα προηγούμενα. Όφελος, $65,000 καθαρό κέρδος, η φαρμακευτική κολοσσή, το λεπτό, παρακαλώ. Το λεπτό, έχουν ξεφύγει από κάθε όριο. Έχουν περάσει τα 3 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν θα φτάσουν και στα τετράκι. Το λέω λίγο υπερβολικά. Να λοιπόν, το κόστος ποιος το πληρώνει? Ο λαός. Το όφελος ποιος το έχει? Η μεγάλη κολοσσή. Τα ίδια και στη χώρα μας. Ο λαός γονάτισε και αφήστε τώρα, ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Τα δώσαμε 41 δις και διότι... Τι νους είναι αυτά? Δικά σας είναι. Από πού τα πήρατε? Από τους εφοπλιστές? Από τους βιομήχανους? Από τους μεγαλέμπορους? Από πού? Τα πήρατε από το και τα δικά σας τα αποθέματα, τα μαξιλάρια, κύριε Τσίπρα. Από πού τα πήρατε? Από αυτούς, αφού τους μέσα από τη φορολογία. Και μάλιστα πρώτη νόμη όταν βγήκαμε το μνημόνια. Τα ίδια και η Νέα Δημοκρατία. Μην κοκορεύεστε, μνημόσυνο με ξένα κόλληβα μακάβρια λίγο, αλλά έτσι είναι. Από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Είπατε πόλεμος. Πόλεμος, αλλά στον πόλεμο θα τα πάρω όλα. Δεν μιλάω δεύτερη φορά. Πόλεμος, αλλά στον πόλεμο. Τι κάνανε? Ο ιδιωτικός τομέας ζάπλουτος. Από πού αύξησε τόσο πολύ τα κέρδη του? Από τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να περιμένει, γιατί μπορεί και να πεθάνει κιόλας. Στον δημόσιο τομέα όπως τον καταντήσατε, κατευθείαν και εμέσως από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι ή όχι? Ποιος θα πληρώνει τα ασφαλιστικά ταμεία? Κυρίως ο εργαζόμενος. Ακρίβεια, βιωτικό επίπεδο κλπ. Γιατί αυτά είναι και τα κεντρικά θέματα. Θα σας πω κάτι. Καλά δεν υπάρχει λίγο, ας το πω, φιλότιμο πολιτικό εννοώ. Ποιοι μιλάτε? Όλοι σας μιλάτε για το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού. Εσείς δεν ήσασταν που τσακίσατε, 40% κατεβάσατε τους μισθούς? Εσείς δεν είσαστε που τσακίσατε την κοινωνική ασφάλιση? Εσείς δεν είσαστε που στείλατε τον κόσμο στην ανεργία μαζικά? Εσείς δεν είσαστε όλοι σας που δημιουργήσατε, όχι κάνατε φτωχοποίηση, άνθρωποι με 300 ευρώ, με 200, με 150 ελαστικές σχέσεις εργασίας, συνθήκες γαλέρας, και τώρα σας έπιασε ο πόνος και μιλάτε γι' αυτό? Και μιλάτε για την ακρίβεια, απλώς ροκανίζει ακόμα περισσότερο. Και η ακρίβεια, επειδή δεν έχω χρόνο να το αναλύσω, είναι συστατικό στοιχείο του ίδιου του συστήματος και δεν μπορεί να αποφευθεί. Τα ίδια και με την ενέργεια. Μιλάτε, όλοι σας δεν είστε υπέρ της απελευθέρωσης ενέργειας? Όλοι, πριν ΚΚΕ. Όλοι σας δεν είστε με την ονομαζόμενη πράσινη ανάπτυξη? Όλοι σας δεν είστε κατά της απογεννητοποίησης? Εδώ πανηγυρίζετε όλοι μαζί. Λες και το πρόβλημα του πλανήτη είναι οι λιγνίτες της θάλασσας, παραδείγματος χάρη. Εσείς δεν είστε υπέρ της συμπληρωμής των ρήπων, που λέτε ότι γίνεται πανάκριβος, κοροϊδεύετε τον κόσμο, γίνεται πανάκριβος ο λιγνίτης? Γιατί γίνεται? Γιατί υπάρχουν αυτά τα πρόστιμα. Τελειώνω λοιπόν. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι, όπως είπα και στην αρχή, ότι ο ένας διαδέχεται τον άλλον και ανάποδα για να διαιωνίζεται η καπιταλιστική κυριαρχία. Και μάλιστα θα πάω πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρή. Ξέρουμε ότι έχει καθαρή τέτοια πολιτική, την οποία την καταδικάζουμε κλπ. Αλλά ωστόσο το λέει. Τώρα βέβαια το τι φέρνει αυτή η πολιτική, ξέρετε. Προσέξτε λίγο στις ομιλίες, γιατί σας ακούει ένας κόσμος. Μην παρουσιάζετε κυλικούς κόσμους. Δυστυχεί ο κόσμος. Έχει μεγάλο ζόρι. Πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτά που λέτε οι μεγάλες επιτυχίες, τις ακούει και λίγο βερεσέ, γιατί κοιτάει το σπίτι του, τη δουλειά του, κοιτάει το φαγητό του, κοιτάει την παιδεία, την υγεία, που όλα και αυτά είναι εμπορευματοποιημένα. Εμείς λοιπόν μόνο ο λαός λέμε ότι μπορεί να τα αλλάξει. Μπορεί να αυτή τη στιγμή να πετύχει ορισμένες κατακτήσεις και να αλλάξει, να ανοίξει δρόμο για τη συνολική ανατροπή. Η Κόσκο και η Φούντ έδειξε το δρόμο. Πώς γονάτισαν
οι εργαζόμενοι της Κόσκο έναν παγκόσμιο γίγαντα και υποχρεώθηκε να κάνει υποχωρήσεις. Τέλος, πρόταση για προοδευτική κυβέρνηση όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τι πρόταση δηλαδή? Να συνεργαστούμε για να κάνουμε τι? Πρώτον, να εφαρμόσουμε όλη αυτή την πολιτική που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που υπηρετείται συμφέροντα του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Αυτή είναι. Γιατί αυτή δεν είναι ανίστα. Ίσα-ίσα μάλιστα. Που για να πολεμήσετε περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία τα φορτώνει. Λέτε ότι οι άλλοι είναι καλοί και προσπαθείτε να επαναλάβετε το 2015. Το θυμάστε? Τι λέγατε? Η Ευρώπη αλλάζει. Τα ίδια λέτε και τώρα. Ο Νότος, η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. Η ελπίδα έρχεται. Αλλά η ελπίδα όμως δεν έρχεται με τις ίδιες πολιτικές. Δεν πρόκειται να αλλάξουν διαχειριστές. Είναι και αυτοί. Τι να κάνουμε αλήθεια? Να γίνουμε τσιράκια των Αμερικανών? Να πάμε σε μια κυβέρνηση που έχει την Ελλάδα σε προκεχωρημένη επιθετική αμερικανοανατολική βάση? Γέμισε ο τόπος. Σε όλη την Ελλάδα. Εσείς δεν ξεκινήσατε αυτή τη συζήτηση? Άμα ήταν, πηγαίναμε και μόνοι μας, αν θέλαμε. Τέτοια πολιτική. Να συνταχτούμε με τον υπεριαλισμό και με τις πιο βάρβαρες πρακτικές του. Τι να κάνουμε? Να δώσουμε αύξηση για 800 ευρώ που είναι αξιοπρεπής μισθός? Μας δουλεύετε τώρα? Και τέλος πάντων και ένα ερώτημα. Δεν άκουσα καμιά δέσμευση ότι θα καταργήσουμε τον νόμο Βρούτση Αχτσόγλου. Δεν το άκουσα. Θα τον καταργήσετε? Όχι. Δεν θα τον καταργήσετε. Ο νόμος που καθορίζει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το ρεφορμιστικό, ας το πούμε με άλλους όρους, δηλαδή τη συλλογική διαπραγμάτευση μέσα από την ταξική πάλι κλπ, θέλετε να την εμποδίσετε. Εσείς δεν είστε με τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις? Και η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι? Γιατί τον έχετε αυτό τον νόμο? Να τον καθορίζει και μάλιστα με κριτήρια που έλεγε ο κύριος Τσακαλώτος όταν ήταν αντιπολίτευση ότι είναι τερατώδη. Αυτά. Άμα το αμφισβητείτε να. Ολοκληρώθηκε, κύριε Παφίλη. Έχετε πάρει και δευτερολογία και τριτολογία. Ναι, τέλειωσε, κύριε Πρόεδρε. Τέλειωσε. Εμείς λοιπόν. Δεν διαμαρτυρέστε, αυτό είναι ο χρόνος. Τέλειωσε. Έχει 12, 6 και 3 λεπτά. Σύνολο 21. Εντάξει. Μια φορά μιλάω λοιπόν, και δεν παίρνω και το λόγο. Κλείστε, κύριε Παφίλη, κλείστε. Τελειώνω λοιπόν. Εγώ σας κάνω μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Λοιπόν, πάτε με τη Νέα Δημοκρατία. Πιάστε το κοινάλ. Πιάστε τους άλλους. Πού έχετε κοινή στρατηγική επιλογή, με διαφορές. Με διαφορές, μεν, αλλά είναι επιμέρους. Καθίστε και βρέστε μια κοινή λύση. Κάντε το μεγάλο συνασπισμό. Γελάτε, όταν λέγαμε όμως ότι θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ, κυρία Γιαννακοπούλου, με τη Νέα Δημοκρατία, μας βρίζατε από πάνω μέχρι κάτω. Έγινε και αυτό? Έγινε. Έγινε στη Γερμανία? Έγινε. Όταν το απαιτήσει το σύστημα, γίνεται αυτό, αλλά δεν το βολεύει. Θέλει να έχει και αυτούς που του δημιουργούν αυταπάτηση. Σας ευχαριστούμε. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παφίλη. ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζουμε. Μέχρι ο λαός να σπάσει τις αλυσίδες και όχι να τις χρυσώσουμε για να τον κοροϊδέψουμε όπως εσείς.